Σκόρπισαν τον δρόμο τα ξημερώματα της Πέμπτης στο Ηράκλειο και σήμερα ζήτουσαν συγγνώμη δακρυσμένοι έξω από το γραφείο του εισαγγελέα. Οι δύο νεαροί Ρωμά φόρεσαν κουκούλες και με ένα μαχαίρι λίστεψαν περίπτερο και ένα βενζινάδικο για να καταλήξουν όμως με συνοπτικές διαδικασίες στα κρατητήρια, προκαλώντας σοκ στις οικογένειές τους καθώς δεν είχαν απασχολήσει μέχρι σήμερα τις αρχές. Οι νεαροί υπό την επίρρεια ουσιών έκαναν το λάθος να χτυπήσουν σε πρατήριο καυσίμων στην περιοχή του Γαζίου, τρομοκρατώντας τον νεαρό υπάλληλο που είχε βάρδια στις 5 τα ξημερώματα. Κατεβήκαν κατευθείαν από το αμάξι τους και ουσιαστικά πήγαν κατευθείαν στον υπάλληλο και τον απειλήσανε. Ουσιαστικά δεν είχε άλλη επιλογή. Δεν υπολόγισαν όμως ότι το πρατήριο ήταν εξοπλισμένο με κάθε μέσο ασφαλείας και κάμερες υψηλής ανάλυσης που κατέγραψαν τα χαρακτηριστικά τους την ώρα που φόρεσαν κουκούλες για να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους. Έχουμε όλα τα συστήματα προστασίας για να μπορούμε να βρίσκουμε όποιον έρχεται εδώ πέρα και κάνει κάτι τέτοιου είδου παραβάσεις και με τη βοήθεια της αστυνομίας καταφέραμε να τους βρούμε. Οι δύο νεαροί, αφού προηγουμένως λίστεψαν περίπτερο στην οδό Θενών με λιαχρήματα και τσιγάρα, έφτασαν στο πρατήριο θεωρώντας εύκολο στόχο τον νεαρό υπάλληλο που ήταν μόνος εκείνη τη στιγμή. Ακολουθώντας το σχέδιο διαχείρισης ανάλογων περιστατικών, ο υπάλληλος δεν αντιστάθηκε, όμως οι χειρισμοί του έδωσαν την ευκαιρία στα συστήματα ασφαλείας του πρατηρίου να καταγράψουν πολύτιμα στοιχεία για την ταυτοποίησή τους. Καθώς ουσιαστικά ο ένας από τους δράστες έβαλε την κουκούλα κοιτώντας προς τις κάμερες υψηλής ανάλυσης. Αυτό που δεν περίμενε ο υπάλληλος ήταν να του ζητήσουν να γεμίσει και το ρεζερβουάρ, κάτι που έκανε αδιαμαρτύρητα. Την ώρα που διέφευγαν με το αυτοκίνητό τους, στην περιοχή έφταναν αστυνομικές δυνάμεις που αξιοποίησαν το υλικό και έφτασαν στα ίχνη τους σε χρόνο ρεκόρ. Ευτυχώς το παιδί διαχειρίστηκε σωστά την κατάσταση, δεν είχε αντίσταση, έδωσε στους ληστές ό,τι θέλανε και του ζήτησαν προφανώς να γεμίσει και το αμάξι. Αυτό έκαναν και φύγανε. Άμεση και γρήγορη και πολύ αποτελεσματική. Έχετε λάβει όλα τα μέτρα για να υπάρχει ασφάλεια και για εσάς και για το προσωπικό. Βέβαια, ναι, τα πάντα εδώ. Και για εμάς, για το προσωπικό και για όλους. Οι οικογένειες των δύο νεαρών έπεσαν από τα σύννεφα για τη σύλληψή τους και προσφέρθηκαν να επιστρέψουν τα χρήματα στα θύματα. Οι πρωταγωνιστές της άγριας νύχτας στο Ηράκλειο εμφανίστηκαν μετανιωμένοι σήμερα αποδίδοντας το αλκοόλ της πράξης τους, ενώ πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη.